Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι ένας τρελός τρελός κόσμος με τον Κώστα Μπετινάκη. Και την Άννα Μορφούλη. Και σήμερα θα αποτρελαθούμε. Δεν γίνεται κι αλλιώς. Έτσι. Βέβαια έχουμε πει χιλιάδες φορές ότι ουδέποτε υπήρξαμε ανεξάρτητο κράτος. Τώρα βέβαια πολύ περισσότερο. Αλλά περιμένω έτσι την αντίδραση της στεναρής αυτής κυβέρνησης που έχουμε πάνω. Μετά την αποκάλυψη ότι το μακρύ αυτή του μεγάλου αδελφού είχε φτάσει μέχρι τη Βασιλίση Σοφίας. Στην Αμερικανική Πρεσβεία λοιπόν της Αθήνας είχε εγκατασταθεί ένα υπερσύγχρονο κέντρο υποκλοπών και παρακολούθηση επικοινωνιών, αποκαλύπτει τον Der Spiegel. Σύμφωνα με έγγραφο της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών της περίφημης NSA, που δημοσίευσε το γερμανικό περιοδικό, εκτός από την ειδική μονάδα συλλογής πληροφοριών που βρίσκεται στη Βασίλισσα Σοφίας, υπάρχει και εξοπλισμός που λειτουργεί εξ αποστάσεως χωρίς να απαιτείται η παρουσία προσωπικού. Το έγγραφο περιλαμβάνεται στα στοιχεία που διέρευσαν από τον πρώην συνεργάτη των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, το σφυριχτράκια Edward Snowden. Ο εξοπλισμός τοποθετείται στους υψηλότερους ορόφους ή και στην ταράτσα των πρεσβειών και καλύπτεται με πάνελ ή διάφορες κατασκευές για προστασία από τα διάκριτα βλέμματα. Όπως βλέπουμε και στη φωτογραφία που δημοσιεύουν τα σημερινά νέα. Μια τέτοια κατασκευή από λευκά δομικά υλικά, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύουν τα νέα, διακρίνεται και στην οροφή της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, στο παλαιό κτίριο προς την πλευρά της οδού Πέτρου Κόκαλη που καταλήγει στη Βασιλίση Σοφίας. Νομίζω ότι κατόπιν αυτού η πρώτη κίνηση είναι αυτός ο πανίσχυρος Υπουργός Εξωτερικών που έχουμε να καλέσει τον πρεσβευτή εδώ πέρα να δώσει εξηγήσεις των ΗΠΑ και βέβαια αν υπήρχε και κράτος μπορούσαμε να ανακαλέψουμε και τον πρεσβευτή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για να φανούμε και καλύτεροι από τους Γερμανούς, γιατί οι Γερμανοί την κάναν γαργάρα. Εμείς δεν θα το κάνουμε απλώς γαργάρα, θα σφυρίζουμε και αδιάφορα. Και θα το δούμε αυτό, ότι θα υπάρξει μια αντίδραση του τύπου ότι το Spiegel είναι αμερικανικών συμφερόντων, αν θα το πούνε αυτό βέβαια, γιατί θα τα βάλουν και τους Γερμανούς. Εμείς το λέμε ότι είναι αμερικανικών συμφερόντων και ότι κάνει... Θα σας πω τι κάνει ακριβώς το Spiegel. Ο Spiegel είναι ένα πολύ ενδιαφέρον περιοδικό, το οποίο περνάει διάφορες γραμμές. Γιατί όλοι οι βαρόνοι του τύπου περνάνε γραμμές. Όπως εδώ, κατά κάποιο τρόπο, σε εισαγωγικά κυβερνάνε και τρέμει η κυβέρνηση να τα βάλει με τους 3-4 βαρόνους, γιατί οι άλλοι είναι παρακατιάνοι, προσπαθούν να γίνουν. Έτσι και στη Γερμανία οι βαρόνοι κυβερνάνε. Δεν μπορεί να τους πειράξει κανένας. Τέλος πάντων, το Spiegel λοιπόν έχει μια σειρά από άρθρα που άμα κάτσω να σας τα μεταφράσω, έχω τυπώσει μερικές σελίδες, καμιά δωδεκαριά εδώ, θα τα πάρουμε διαγώνια για να τα πούμε. Ο τίτλος είναι το κατασκοπευτικό σκάνδαλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν σας είπα τι ακριβώς κάνει ο Spiegel. Είναι μια θεωρία που εγώ την θεωρώ πάρα πολύ αληθοφανή, ότι οι Αμερικανοί που κυβερνάνε αυτόν τον καιρό τον κόσμο ως Νέα Ρώμη, η Ουάσιγκτον δηλαδή, είναι η Νέα Ρώμη, η Νέα Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είναι αυτοί που κατηγορούσαν τους Σοβιετικούς για τη Σοβιετική Αυτοκρατορία του τρόμου κτλ. Τα ίδια κάνουν και αυτοί με δημοκρατική επίφαση. Οι άλλοι ήταν παλιοκομμουνιστές, τα κομμούνια κτλ. Λοιπόν, ο τίτλος, αυτός ήταν υπέρτιτλος, το σκάνδαλο των κατασκόπων. Ο τίτλος είναι ότι οι σύμμαχοι δεν είναι και πάντοτε φίλοι. Εμάς το λέει αυτό το πράγμα που είμαστε σύμμαχοι, γείτονες και τα λοιπά και τα λοιπά με τους διπλανούς τους απέναντι από το Αιγαίο. Πολλοί σχολιαστές λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες βλέπουν ότι το σκάνδαλο παρακολούθησης δεν είναι καθόλου σκάνδαλο και η παρακολούθηση του τηλεφώνου της Μέρκελ ήταν απαραίτητο και μέρος του τρόπου ζωής. Αυτό ακριβώς και μόνο μας λέει ότι υπάρχουν Αμερικανοί που πιστεύουν ότι καλά κάνανε. Και μάλιστα όχι απλοί Αμερικανοί, αλλά μέλη του Κογκρέσου, όπως ο Μάικ Ρότζερς, πρόεδρος του
της Υπηρεσίας Αντικατασκοπίας του Κογκρέσου, ο οποίος είπε ότι αυτό γίνεται για την προστασία των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή θεωρούν ότι και η Μέρκελ ακόμα υπήρχε περίπτωση να έχει τηλεφωνικές επαφές με τρομοκράτες, γιατί αυτό είναι ο πόλεμος αντίον τρομοκρατίας που έχει ξεκινήσει ο προηγούμενος, ο Μπούς. Και ένας άλλος, ο Πίτερ Κίνγκ, πρόεδρος της υποεπιτροπής του Κογκρέσου για Counter Terrorism και Intelligence, δηλαδή της Αντιτρομοκρατικής Επιτροπής και της Αντικατασκοπίας, είπε ότι ο πρόεδρος θα πρέπει να σταματήσει να ζητάει συγγνώμη και να είναι αμυντικός. Και ο ρεπουμπλικάνος αυτός βουλευτής πρόσθεσε ότι η NSA έχει σώσει χιλιάδες ζωές, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά επίσης στη Βρετανία και τη Γαλλία και σε ολόκληρη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, εάν αξιωθούν να αναφερθούν καθόλου σε αυτό το παράρτημα, εν πάση περιπτώσει, του κράτους τους. Και η Γερμανία συνέχισε, ήταν ένας από τους νόμιμους στόχους για τις κατασκοπίες μας, κυρίως γιατί άρχισε στο Αμβούργο, λέει, η συνωμοσία της 11ης Σεπτεμβρίου. Εδώ να τα πούμε τα πράγματα όπως πρέπει, έτσι. Ξέρουμε πολύ καλά πλέον, το έχει πει και ο Γκρέγκ Ρόμπερτς, θα το ακούσουμε και σε λίγο στη συνέντευξη που δίνει, ο πρώην υπουργός του Ρίγκαν, ότι ήταν μια μεγάλη συνωμοσία η 11η Σεπτεμβρίου. Έχουν αφιερωθεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά έχουν ξεχαστεί, έχουν γίνει πάρα πολλά αφιερώματα για αυτή την ιστορία της συνωμοσίας, αλλά έχουν ξεχαστεί γιατί η άρχουσα προπαγάνδα μας λέει ότι υπήρχαν κάποιοι κακοί τρομοκράτες που κατέστρεψαν τη μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο. Δηλαδή 5-6 Σαουδάραβες κινούμενοι μόνοι τους κατόρθωσαν και κατέστρεψαν 4-5 στόχους και κατέριψαν και τόσα αεροπλάνα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκείνο το πολύ νεκρό καταστροφικό επεισόδιο της 11ης Σεπτεμβρίου στους δίδυμους πύργους, στο Πεντάγωνο, όπου δεν έπεσε αεροπλάνο, είναι αποδεδειγμένο ότι δεν έπεσε αεροπλάνο, αλλά έπεσε πύραυλος, αλλά όλοι λένε ότι ήταν, εν πάση περιπτώσει, ήταν προβοκάτσια. Ήταν μια προβοκάτσια για να διαιωνιστεί η κατοχή του κόσμου από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, τη Νέα Ρώμη, την Ουάσιγκτον. Λοιπόν, τι έγινε με τον Ομπάμα τώρα σε αυτό το θέμα? Λοιπόν, γιατί τον κατηγορούν ότι είναι υποχωρητικός? Ακριβώς. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, έδωσε μια συνέντευξη στο νέο τηλεοπτικό δίκτυο του ομίλου ABC και αρνήθηκε να μιλήσει για τις κατηγορίες σχετικά με την παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου της Άγγελα Μέρκελ. Παρακολουθούμε εδώ και τα σχετικά πλάνα. Όπως δήλωσε ο Ομπάμα, μιλώντας για την NSA, είπε ότι τους δίνουμε οδηγίες, αλλά τα τελευταία χρόνια οι ικανότητές τους αναπτύχθηκαν και επεκτάθηκαν. Για τον λόγο αυτό προχώρησα σε επανεξέταση των δραστηριοτήτων αυτών, για να είμαι βέβαιος ότι αυτό που είναι ικανές να κάνουν δεν συμπίπτει με αυτό που κάνουν. Ο κύριος Ομπάμα αρνήθηκε να αναφερθεί, όπως είπαμε, στο θέμα του κινητού τηλεφώνου, στις κατηγορίες για την παρακολούθηση του κινητού τηλεφώνου της Άγγελα Μέρκελ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας. Ο Λευκός Οίκος λοιπόν επιμένει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν παρακολουθούν ούτε θα παρακολουθήσουν τις επικοινωνίες της Γερμανίδας Καγκελαρίου, σε μια διατύπωση που φυσικά αφήνει να εννοηθεί ότι είναι πιθανόν τέτοιες δραστηριότητες να έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν. Αυτό που λέγαμε και χτες και τις προάλλες. Ακριβώς, προηγούμενες εκπομπές. Ότι έχω χρησιμοποιήσει παρόντα και μέλλοντα, αλλά όχι παρελθόντα χρόνια. Όχι παρελθόντα χρόνια, ακριβώς. Υπάρχει μια έκτακτη συνεδρίαση στη Γερμανία που θα γίνει για τις παρακολουθήσεις στις 28 Νοεμβρίου. Θα πραγματοποιηθεί μια έκτακτη σύνοδος της Βουλής. Σύμφωνα λοιπόν με αυτό θα συζητήσουν για αυτές τις νέες αποκαλύψεις και για το έγγραφο που υπήρχε που αποκάλυψε τον Der Spiegel,
για να δουν τι θα γίνει και αν τελικά παρακολουθούνταν το κινητό της Άγγελα Μέρκελ από το 2002, δηλαδή πριν ακόμη γίνει καγκελάριος, που έγινε το 2005. Τότε στο Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Τζορτζ Μπους. Μα όλη η ιστορία έχει ξεκινήσει επί Μπους. Θέλω επίσης να αναφερθώ και στους δικούς μας συναδέλφους παπαγάλους, οι οποίοι αναφέρονται στην υποτιθέμενη παρακολούθηση, όχι στην καταγγελόμενη, στην υποτιθέμενη. Mm-hmm. Ακολουθούν δηλαδή τη γραμμή του State Department, της CIA, της NSA και όλων των άλλων αφεντικών. Θα πάμε τώρα σε έναν άλλον Αμερικανό πράκτορα, τον David Cameron, ο οποίος απείλησε ότι θα κλείσω εφημερίδες αν συνεχίσουν να δημοσιεύουν στοιχεία παρακολουθήσεων. Αυτή η δημοκρατική χώρα λοιπόν, η ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα με αυτή τη μεγάλη παράδοση, η ξεπεσμένη αυτοκρατορία, όχι πρώην αυτοκρατορία, ξεπεσμένη, η οποία για λόγους εθνικής υπερηφάνειας δεν δέχτηκε να μπει στο ευρώ. Εδώ ήταν κάποια εξυπνάδα τους βέβαια. Ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας, David Cameron, δήλωσε τη Δευτέρα ότι η κυβέρνησή του είναι πιθανό να αναλάβει δράση για να σταματήσει τη δημοσίευση από εφημερίδες των βλαπτικών, όπως τις χαρακτήρισε, διαρροών του πρώην Συμβούλου των Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, Edward Snowden. Εδώ τον βλέπουμε στη Βουλή των Κοινοτήτων να απειλεί τις εφημερίδες. Αν οι εφημερίδες δεν δείξουν κάποια κοινωνική υπευθυνότητα, θα είναι δύσκολο για την κυβέρνηση να παραμείνει αδρανής, δήλωσε ο Κάμερον προς το Κοινοβούλιο, προσθέτοντας πως η βρετανική εφημερίδα Guardian προχώρησε στη δημοσίευση βλαπτικού υλικού, αφού είχε αρχικά συμφωνήσει να καταστρέψει τα ευαίσθητα δεδομένα. Είναι μια ευθεία παρέμβαση ενός δημοκράτη πρωθυπουργού, παύλα λογοκριτή. Αποκαλύψει για δραστηριότητες της Βρετανικής Υπηρεσίας Υποκλοπών, GCJQ, και τη συνεργασία της με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας, των ΗΠΑ, NSA, έχουν φέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση Κάμερον και έχουν προκαλέσει την οργή πολλών βουλευτών του κυβερνητικού συντηρητικού κόμματος, οι οποίοι θεωρούν πως υπέστη βλάβη η εθνική ασφάλεια. Την Παρασκευή ο Κάμερον είχε κατηγορήσει τον Snowden και εφημερίδες τις οποίες δεν είχε κατονομάσει τότε, ότι βοηθούν τους εχθρούς της Βρετανίας, επιτρέποντάς τους να αποφεύγουν την παρακολούθησή τους από τις υπηρεσίες πληροφοριών, και υποστήριξε ότι ως αποτέλεσμα θα είναι δυσκολότερο να παραμείνει η Βρετανία ασφαλής. Αυτή η αγάπη για την ασφάλεια μερικών ανθρώπων, ας πούμε, και πώς την δείχνουν αυτή την ασφάλεια. Τη Δευτέρα ο Πρωθυπουργός Κάμερον προχώρησε ένα βήμα παραπέρα. Κατέστησε σαφές πως η υπομονή του εξαντλείται και προειδοποίησε τους βουλευτές ότι δεν θα ήθελε να τηρήσει σκληρή στάση έναντι των εφημερίδων που δημοσιεύουν τέτοιες πληροφορίες και ότι ελπίζει πως θα αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Δεν θέλω να χρειαστεί να χρησιμοποιήσω δικαστικές εντολές ή απαγορεύσεις έκδοσης ή άλλα σκληρότερα μέτρα. Πιστεύω πως είναι καλύτερα να απευθυνθώ στην αίσθηση κοινωνικής ευθύνης των εφημερίδων, δήλωσε ο Βρετανός Πρωθυπουργός. Εγώ θέλω να δω τώρα πώς θα αντιδράσουν οι βαρόνοι τύπου Μέρντοχ στη Βρετανία, ή μάλλον μήπως την έχει ξεκινήσει στην ιστορία κάποιος βαρόνος τύπου Μέρντοχ, είτε και ο ίδιος ο Μέρντοχ, και πίεσε τον Κάμερον, επειδή ο Guardian με τη στάση του και ο Observer έχουν επηρεάσει την κυκλοφορία κάποιων άλλων εφημερίδων. Δηλαδή θέλω πάντα να ψάχνουν τα πράγματα, πού είναι οι αφορμές και πού είναι τα αίτια που προκαλούν αυτές τις αντιδράσεις των πρωθυπουργών και παύλα λογοκριτών τύπου Κάμερον. Είναι εξαιρετικά δυσάρεστο σε μια χώρα που έχει για σύμβολο, ας πούμε, το BBC, και οι απανταχού μπιμπισιάριδες θεωρούν ότι πρόκειται για την μέκα της δημοσιογραφίας, να ασχολούνται με δημοσιεύματα τα οποία θίγουν κάποια συμφέροντα. Θέλω να προχωρήσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, mm-hmm. το οποίο ως τρελός κόσμος και εδώ όλοι οι συνεργάτες θεωρούμε ότι έχουμε την πρωτιά. Πρώτα το δημοσιεύσαμε στη Ζούγκλα.gr και στη δικιά μου ιστοσελίδα, στο Stix.gr. Είναι ένα θέμα που προκάλεσε αίσθηση, αν κρίνουμε από τις αντιδράσεις και τα χτυπήματα που είχε στο διαδίκτυο.
Είναι αυτή η ιστορία, η αποκάλυψη του πρώην Υπουργού των Ηνωμένων Πολιτειών επί Ρίγκαν, του Πολ Γκρέγκ Ρόμπερτς, ο οποίος είπε ότι τον Ομπάμα τον έχουν σκοτώσει δύο φορές ή, εν πάση περιπτώσει, τον αναστήσαν για να τον σκοτώσουν και κάτι τέτοιο. Μετά τη δημοσίευση, λοιπόν, της πρώτης συνέντευξης που είχαμε βάλει εμείς εκείνου του αυτόπτη μάρτυρα, εμείς νομίσαμε ότι θα υπήρχε πολύ μεγάλη αντίδραση παγκόσμια και θα ζητούσαν κάποιες συνεντεύξεις από τον 74χρονο Γκρέγκ Ρόμπερτς. Πραγματικά υπήρξε μία συνέντευξη σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό της επαρχίας της Βρετανίας. Αυτή τη συνέντευξη την ανακαλύψαμε, λοιπόν, και θέλω όχι να την ακούσουμε ακόμα, αλλά να πούμε δύο λόγια, να πούμε δύο λόγια από τι ακριβώς είπε ο Γκρέγκ Τζόουνς. Λοιπόν, Ρόμπερτς. Γκρέγκ Ρόμπερτς, ναι. Στη συνέντευξη που παραχώρησε, λοιπόν, είπε μεταξύ άλλων ότι πριν πιστέψετε τα ψέματα της κυβέρνησής σας για τη Συρία, θυμηθείτε τα ψέματα για τα όπλα μαζικής καταστροφής του Σαντάμ Χουσέιν. Θυμηθείτε τα ψέματα για τον κόλπο του τον Κίνο που υπήρξε αφορμή για τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Θυμηθείτε τα ψέματα για τον Καντάφη και τη Λιβύη. Θυμηθείτε τα ψέματα για την 11η Σεπτεμβρίου, τα ψέματα για τις δολοφονίες του Τζον Κένεντι, του Ρόμπερτ Κένεντι και του Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ. Μπορείτε φυσικά να τα διαβάσετε όλα αυτά και στο πρωτοσέλιδο του Zoogle.gr και στο Stix.gr. Ο 74χρονος, λοιπόν, Γκρέγκ Ρόμπερτς, ο άνθρωπος που έφερε στο φως της δημοσιότητας τη συνέντευξη ενός γείτονα του κρυσφύγετου του Οσάμα Μπιν Λάντεν, ανέφερε ότι το κείμενο που δημοσίευσε στην ιστοσελίδα του λέει ότι αυτή είναι μετάφραση συνέντευξης που έδωσε στην εθνική τηλεόραση του Πακιστάν ένας αυτόπτης μάρτυρας μιας επιχείρησης της ομάδας 6 των ειδικών ναυτικών δυνάμεων ΣΥΛ, για την οποία η αμερικανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει πως τότε είχε σκοτωθεί ο Μπιν Λάντεν. Είχα παρουσιάσει για πρώτη φορά τη μετάφραση αυτής της συνέντευξης πριν από 2 χρόνια σε άρθρο μου πριν δημιουργηθεί αυτός ο ιστότοπος. Η συνέντευξη του Πακιστανού αυτόπτη μάρτυρα θυμίζει την ξεχασμένη από την CIA επιχείρηση Northwoods του 1962, η οποία προέβλεπε την κατάρριψη αμερικανικών αεροπλάνων, πήρε εναντίον απλών πολιτών στους δρόμους του Μαϊάμι και της Ουάσιγκτον, καθώς και επισημαίνει την ύπαρξη κουβανών προσφύγων σε βάρκες, προκειμένου να κατηγορηθεί ο Κάστρο και να κερδιθεί η λαϊκή υποστήριξη για βίαιη ανατροπή του κουβανικού καθεστώτος. Για την υπόθεση αυτή, την Northwoods, έχουμε το πλήρες κείμενο του εγγράφου του Λέμνιτσερ, του τότε αρχηγού του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, ο οποίος μιλάει. Είναι ένα απόρριτο έγγραφο που διέρευσε. Κάποιοι δημοσιογράφοι το διαραίουν και αναφέρει ακριβώς τι ήταν αυτή η επιχείρηση. Ακριβώς. Καταρχήν γράφει επάνω άκρος απόρριτο, να μεταχειριστεί με ιδιαίτερη προσοχή, και λέει «Υπόμνημα για τον γραμματέα του Υπουργείου Αμήνης, θέμα δικαιολόγηση για την αμερικανική στρατιωτική παρέμβαση στην Κούβα». Είναι εποχή κυβέρνησης Προέδρου Κένεντι. 13 Μαρτίου του 1962. Το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει αποστείλει το συνημμένο υπόμνημα υπόψη του επικεφαλής των επιχειρήσεων στο σχέδιο Κούβα, το οποίο ανταποκρίνεται στο αίτημα αυτού του γραφείου για σύντομη αλλά ακριβέστατη περιγραφή των προσχημάτων τα οποία θα παρέχουν επαρκή δικαιολόγηση για την αμερικανική στρατιωτική επέμβαση στην Κούβα. Δεύτερον, το Γενικό Επιτελείο Στρατού εισηγείται το προτινόμενο υπόμνημα να προωθηθεί ως μια προκαταρτική υποβολή, αρμόζουσα για σκοπούς σχεδιασμού. Έχει βγει το συμπέρασμα πως σίγουρα θα υπάρξουν περαιτέρω παρόμοιες υποβολές από άλλα γραφεία και αυτές οι είσοδοι θα χρησιμοποιηθούν ως μια βάση ώστε να δημιουργηθεί ένα σχέδιο με χρονοδιάγραμμα. Έτσι, τα ατομικά σχέδια θα μπορούν να λαμβάνονται υπόψη ανά περίπτωση. Τρίτον, επιπροσθέτως πιστεύετε ότι μονάχα ένα γραφείο θα πρέπει να εξουσιοδοτηθεί με την πρωταρχική ευθύνη σχετικά με την ανάπτυξη στρατιωτικών και παραστρατιωτικών σχεδίων παράλληλα με το βασικό πλάνο. Είναι προτινόμενο η ευθύνη για τις εμφανείς αλλά και τις μυστικές στρατιωτικές επιχειρήσεις να ανατεθεί στο Γενικό Επιτελείο Στρατού. Και κλείνει άκρους απόρριτο να μεταχειριστεί με ιδιαίτερη προσοχή, το γράφει για δεύτερη φορά. Αυτό το κείμενο
είναι αποκαλυπτικό, γιατί κατόπιν ακολούθησε το πρώτο αμερικανικό φιάσκο στον κόλπο των Χείρων. Η αποτυχημένη επιχείρηση απόβαση στην Κούβα, στον κόλπο των Χείρων. Αυτά τα φέρνουν για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, στη χώρα τουλάχιστον. Σε κάπου αλλού ίσως έχουν δημοσιευτεί, δεν μπορούμε παγκοσμίως να παρακολουθούμε τα πάντα, παρόλο που το διαδίκτυο προσφέρεται για αυτά τα πράγματα. Ή ακόμα και να το έχουν υπόψη τους διάφοροι άλλοι συνάδελφοι, εν πάση περιπτώσει αυτολογοκρίθηκαν ή λογοκρίθηκαν ή θεώρησαν ότι δεν είναι σημαντικά. Εμείς επειδή πιστεύουμε ότι η ιστορία παίζει σημαντικό ρόλο και πρέπει να θυμόμαστε και κάποιες άλλες επιχειρήσεις και τον τρόπο που οργανώθηκαν, γιατί έτσι εξηγούμε τα πάντα που γίνονται, δηλαδή εξηγούμε πώς έγινε ας πούμε η ιστορία με την εισβολή στο Ιράκ και που ακολούθησε και την εκτέλεση του πρώην συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Σαντάμ Χουσέιν. Θυμίζουμε ότι και ο Σάμα Μπιν Λάντεν υπήρξε σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών όταν οι κακοί Σοβιετικοί είχαν εισβάλει στο Αφγανιστάν. Μετά εισέβαλαν οι καλοί Αμερικανοί. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η προβοκάτσια που είχε γίνει στο Σαντάμ Χουσέιν δεν το έχουμε αναφέρει ίσως, αλλά τότε ήταν πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στη Βαγδάτη η April Glaspie. Η April Glaspie λοιπόν είχε συναντήσει τον Σαντάμ Χουσέιν, ο οποίος διαμαρτυρόταν ότι το κράτος Παύλα Τράπεζα, το Κουβέιτ, που είχε δανείσει τον Σαντάμ Χουσέιν να κάνει τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, μιλάμε για κάπου 20 χρόνια και πριν, 30 χρόνια, τη δεκαετία του 80. Εν πάση περιπτώσει, του ζητούσε τα λεφτά πίσω και ζητούσε την αμερικανική παρέμβαση να σταματήσει το Κουβέιτ να πιέζει να δώσει τα λεφτά πίσω. Τι είχε πει τότε η Αμερικανίδα πρεσβευτής? Είχε πει στον Σαντάμ Χουσέιν ότι ακούστε να δείτε, οι ενδοαραβικές θέσεις δεν αφορούν την αμερικανική εξωτερική πολιτική. Την άλλη μέρα τα Ιρακινά τάγκς μπήκανε στο Κουβέιτ και αυτή υπήρξε η απαρχή του πρώτου πολέμου στον κόλπο και του δεύτερου πολέμου στον κόλπο. Δηλαδή, μία φράση μόνο, προβοκατόρικη, οδήγησε σε δύο πολέμους και τα γνωστά επακόλουθα και το γνωστό φιάσκο των Αμερικανών στο Ιράκ. Αν είναι φιάσκο, γιατί όπως έδειξε και ο πόλεμος στη Ιουγκοσλαβία, το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί δηλαδή, με τη βοήθεια των υπηκόων τους στο ΝΑΤΟ, διαλύει χώρες, διέλυσε μία ομοσπονδία. Και το έκανε στην καρδιά της Ευρώπης, στη Ιουγκοσλαβία. Διέλυσε το Ιράκ. Μετά έβαλε τον άλλον τον υπήκο, τον Γάλλο, και διέλυσε και τη Λιβύη. Και βλέπουμε τι γίνεται και στην Αίγυπτο και όπου έχουν γίνει αυτές οι περίφημες ανοίξεις. Τώρα να ακούσουμε και τη συνέντευξη που έδωσε, που είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική, ο Πολ Γκρέικ Ρόμπερτς. There was a YouTube video of the Pakistani national television interviewing the next door neighbor to the alleged bin Laden compound. It was in the Pakistani language, but at the bottom there were English subscripts so that you could follow what was being said, and I was quite astonished reading these subscripts because it was totally inconsistent with the story that had been put out by the Obama regime. I didn't know if these could be trusted or not. And I mentioned this in the column, provided the link to this interview, and said, surely there's some people who are able to translate this, and we can see if these English subscripts are really right. And I got several offers, and one was from a British-educated Pakistani with a Master of Laws, I think, from one of your better schools there. And he said he could do that, and someone else could do it. And the translations were the same. So I then published the translation. And the translator also provided various explanations of what terms meant and what context meant. And all that was in with the translation. Now, what the next door neighbor said was that there were three helicopters altogether, but only one ever landed. And the one that landed never left. It blew up when it attempted to lift off.
And there were no survivors. Everyone was killed. He witnessed the whole thing. He also said that when the one helicopter first landed, the men who got out of it shouted to everybody in Pashto, which, as well as I remember, is an Afghan language, not to come out of the house. They would be killed if they came out. And this small group of men then proceeded into the compound, came back out, and got in the helicopter, started lifting off, and blew up. The other two helicopters never landed. One went off to the east, one went off to the west. A large number of people were rushed into the compound and observed the carnage and dead bodies and pieces of bodies and the burning, flaming helicopter until the Pakistani army came and told them to leave. So this was the interview he gave to the Pakistani national TV. And they pressed him on it because they were having a hard time believing it, but they did. And they got very interested in it. And I asked the person who translated it if he could follow up with Pakistani national TV and find out did they pursue this story. And he said that they had actually, within 24 hours, they had changed their mind and gone cold on it, and that nothing else was said about it. His explanation was that the government had gotten notice from Washington to cool their jets. You might remember at the time, the United States was putting a lot of pressure on Pakistan, blaming them for hiding bin Laden from Washington. And this was disturbing to the Pakistani government that they were being blamed for hiding bin Laden. And this was probably part of Washington's effort to shut up the news media. But anyhow, that was the account. There were no survivors, and the people who came out of the helicopter were not speaking English. They were speaking Pashto, or both. He, I think, used one and the other. But if I remember correctly, this is an Afghan dialect, and I doubt very much that the SEALs would have known this language. It's not something they specialize in. We also know that the United States lost a helicopter there. There was a fight, diplomatic fight, between Washington and Pakistan about returning the pieces of the helicopter. So we can confirm that part, that there was a helicopter that didn't return. So as Bashir, I think was the name of the Pakistani who lived next door, as he said, how did they take bin Laden off? Nobody left. Nobody left. They were all killed. There were no survivors. He's clear about that. There's no survivors. And, of course, the Pakistanis have never said they had any. You know, they never said, oh, we've got a couple of guys that survived it and we'll turn them over. Or that. There's never been any mention there were any survivors. I don't remember the American claim. At the time, I think they claimed that the helicopter had a mechanical problem, and but nobody was injured. I think they said something like that. I don't think that the White House at the time acknowledged any casualties from the fact that the helicopter didn't return. They do acknowledge they lost a helicopter, and there was this fight with Pakistan about turning it over or not turning it over. And I don't know why Pakistan resisted turning over the pieces. It was nothing but pieces. It wasn't an intact machine that just caught on fire. It was just, it was blown up. He said there were 200 people went inside. The gates were open. He also said that the man who lived in the house was not bin Laden. He knew the man. Based on my understanding, which is that he had kidney disease and underwent dialysis in October of 2001, and based on all the reports of his various health problems, I think it's very likely that these news reports are right. You know, and they didn't just, I mean, they came also out of countries over there. I think it was reported in Pakistan, India. It was a widely reported thing that he had died. And I can't see why they wanted to make that up. And I've never saw any convincing answer from the United States government that no, these reports are wrong or he's still alive. I think that bin Laden, you know, at least initially, worked with the CIA against the Russians in Afghanistan and was an asset. And I think what happened after 9/11, they needed somebody to blame. And the only thing they could come up with was Al-Qaeda. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά αποκαλυπτική
η συνέντευξη. Όσοι θέλουν μπορούν να μπουν και στο Zoogla.gr να την ακούσουν και να την παρακολουθήσουν προσεκτικά, γιατί ίσως δεν μπόρεσαν τώρα να την παρακολουθήσουν. Εγώ τη θεωρώ από τα κείμενα, τα οποία από τα κείμενα, εν πάση περιπτώσει από τις συνεντεύξεις που αφήνουν εποχή για την αμερικανική εξωτερική πολιτική, εάν θυμηθούμε αυτά που είχε πει, τις εικόνες μας είχαν δείξει όταν παρακολουθούσε ο πρόεδρος Ομπάμα με την τότε Υπουργό Εξωτερικών Χίλαρη Κλίντον, η οποία προετοιμάζεται και μας έρχεται, γιατί δεν υπάρχει οικογενειοκρατία παρά μόνο στην Ελλάδα. Εδώ δικαιολογούμε τους φτωχούς συγγενείς που γίνονται βουλευτές και κατόπιν πρωθυπουργοί. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τους ξεμπροστιάζει, να μην πω την άλλη λέξη, μπλα 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 μπλα, που θα μπουν μπι 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 και τα λοιπά, την αμερικανική πολιτική και όσα ψέματα μας αραδιάζουν. Επειδή ίσως έχουμε μείνει λίγο σε μια μπίχλα, όπως λένε, όπως το λέει και η κόρη μου αυτή την μπίχλα, να γυρίσουμε λίγο σε ένα μουσικό διάλειμμα. Mind.
Ήταν μια θαυμάσια, νομίζω, εκτέλεση της αριστουργηματικής μουσικής σύνθεσης του Andrew Lloyd Webber από το φάντασμα της όπερας. Ήταν η Σάρα Μπράιτον και ο Αντώνιο Μπαντέρας. Και θα αλλάξουμε πάλι κλίμα. Θα σας βάλω μια σκέψη να κάνετε. Σκεφτείτε ότι ετοιμαζόταν να έρθει στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Αυτοκρατορίας. Πόσες μέρες θα προετοιμάζαμε την επίσκεψη, τι θα είχε γραφτεί, τι βιογραφικά θα είχαν πέσει, τι συνεντεύξεις θα είχαν γίνει. Λοιπόν, έψαξα, γιατί θυμήθηκα ότι είχε, όταν είχε πάει ο Βενιζέλαρος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Υπουργός Εξωτερικών στην Νέα Υόρκη, είχε συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας και τον είχε καλέσει στην Αθήνα. Είχαν ορίσει λοιπόν ότι η άφιξη προβλεπόταν για τις 30 του μηνός. Περίμενα όλες αυτές τις μέρες να δω θα γίνει, επίσημες δεν θα γίνει. Εσείς ξέρετε αν θα γίνει. Γιατί αύριο είναι 30 του μηνός και μάλιστα υπάρχουν κάποιοι που λένε ότι ίσως έφτανε και σήμερα. Είναι ένα μυστήριο αυτή η επίσκεψη. Και σήμερα το πρωί μόλις βρήκα στην ιστοσελίδα Ρωσία σήμερα ώρα για γενναία επανεκκίνηση στις ελληνορωσικές σχέσεις. Αυτές οι ξεχασμένες σχέσεις, γιατί υπάρχουν ακόμα κάποιοι που όταν μιλάνε για Ρωσία σκέφτονται ή παλιοκομμουνιστές κτλ. Η ιδιαίτερο σημαντική επίσκεψη στην Ελλάδα του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ λοιπόν δημιουργεί αισιοδοξία ότι επιτέλους θα φυσήξει άνεμος αλλαγής στις σχέσεις των δύο χωρών. Αυτό το γράφει το επίσημο, ας πούμε, το CNN στα ελληνικά, το ρώσικο. Την Ελλάδα επισκέπτεται τις επόμενες ημέρες, γράφει στο χθεσινό του δημοσίευμα, ο σημαντικότερος ίσως υπουργός εξωτερικών σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Λένε οι Ρώσοι τώρα, το πόσο σημαντικός είναι για όλο τον κόσμο είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό φαίνεται και πόσο σημαντικός είναι για μας και πόσο τον θεωρούμε εμείς οι δέσμοι στο άρμα των Ηνωμένων Πολιτειών, και να μην θυμηθούμε ιστορίες για το αέριο και τον Μπουργάς Αλεξανδρούπολη και διάφορα άλλα που λέγονται. Λοιπόν, εδώ λέει ότι φτάνει την 3η 29 Οκτωβρίου και θα παραμείνει σχεδόν για μια ημέρα. Οπότε θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών και τον Επικεφαλής Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Αφορμή επίσης για αυτή την επίσκεψη μου έδωσε ένα άλλο δημοσίευμα που λέει «Ο Λαυρός στην Αθήνα για τον Ιωάννη Καποδίστρια». Το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών Ιωάννης Καποδίστριας και το Διαπεριφερειακό Κοινωνικό Ίδρυμα Κέντρο Εθνικής Δόξας της Ρωσίας, μαζί με το Ίδρυμα του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτοκλήτου, επίσης Ρωσικού Ιδρύματος, οργανώνουν τιμητικές εκδηλώσεις με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 185 χρόνων από την ανάληψη των καθηκόντων του Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδας. Αυτής της φυσιογνωμίας που εμείς σχεδόν κοντεύουμε να την ξεχάσουμε. Εξάλλου, εμείς ήδη τον σκοτώσαμε με τη βοήθεια κάποιων εντολών από τις τότε προστάτηδες δυνάμεις. Η πρωτοβουλία της οργάνωσης των τιμητικών εκδηλώσεων αποσκοπεί στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης της ρωσικής και της ελληνικής κοινωνίας, του ρόλου του Ιωάννη Καποδίστρια στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα και της προσωπικής του συμβολής στην αποκατάσταση της ελληνικής πολιτείας, στη στερέωση του κύρους και της επιρροής της Ρωσίας και της Ελλάδας στην Ευρώπη και των σχέσεων της Ρωσίας με τους βαλκανικούς λαούς. Παρουσία του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργέη Λαυρόφ θα γιορταστούν στις 29 και 30 Οκτωβρίου στην Αθήνα και τον Ναύπλιο τα 185 χρόνια από την ανακήρυξη του Ιωάννη Καποδίστρια κυβερνήτη της Ελλάδας και τη σύναψη των διπλωματικών σχέσεων Ελλάδος-Ρωσίας. Επειδή δεν ανακοίνωσε κάποιος το πρόγραμμα τι θα κάνει εδώ ο Υπουργός Εξωτερικών εκτός από τις καθιερωμένες επίσημες συναντήσεις, δεν ξέρουμε τελικά αν οι εκδηλώσεις που θα αρχίσουν το απόγευμα της Τρίτης στο Ναύπλιο με επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στον Αδριάντα του Καποδίστρια από τους συμμετεχόντας φορείς και αγίματα του στόλου της Μαύρης Θάλασσας και, των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, οι εκδήλωσεις θα συνεχιστούν στο Βουλευτικό, την Πρώτη Βουλή των Ελλήνων. Δεν ξέρουμε κατά πόσον θα πάει τελικά
ο κύριος Λαυρόφ στο Ναύπλιο, όπως υποστηρίζουν από το Κέντρο Ευρωπαϊκών Μελετών και Σπουδών Ιωάννης Καποδίστριας. Το πρωί της Τετάρτης πάντως θα πραγματοποιηθεί η μερίδα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, κατά την οποία θα απευθύνουν χαιρετισμό αντιπρόεδρος και υπουργός εξωτερικών Ευάγγελος Βενιζέλος, ο υπουργός Άμυνας Αβραμόπουλος, και από ρωσικής πλευράς λένε ότι θα είναι και ο υπουργός εξωτερικών Σεργέι Λαυρόφ και ο Βλαδίμιρ Γιακούνιν, πρόεδρος της εταιρείας Ρωσικής Ιδρόδρομη, και δύο δραστήριων ρωσικών οργανισμών, του Κέντρου Εθνικής Δόξας και του Ιδρύματος Ανδρέα Πρωτοκλήτου. Η αντιπρόεδρος των δύο ρωσικών οργανισμών, Ζαλίνα Μεντόεβα, είπε ότι το 2013 είναι μια χρονιά αφετηρία για τις ελληνορωσικές σχέσεις που αναμένεται να πάρουν σάρκα και οστά σε νέες βάσεις, κυρίως το 2014. Τώρα, αυτή η παρουσία των ρωσικών σιδηροδρόμων και η παρουσία ταυτόχρονα με την παρουσία του Ρώσου Υπουργού Εξωτερικών με βάζει σε σκέψεις ότι έχει αυξημένο ενδιαφέρον η Ρώσικη σιδηρόδρομη για να πάρουν τον ΟΣΕ ή, εν πάση περιπτώσει, κάτι από αυτά που ξεπουλάμε εμείς εδώ πέρα. Εάν βέβαια αφήσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία με την ιστορία της Κόσκο έχει δημιουργήσει άλλα προβλήματα. Είχε δημιουργήσει προβλήματα με το αέριο. Θυμόσαστε να μην έρθουν οι Ρώσοι και πατήσουν πόδι στο αέριο. Υπάρχουν άλλοι πιο εύκαιροι, πιο εύκολοι στο μανιπουλάρισμα από την Αμερική και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι θα δούμε αν θα ευοδοθεί και αυτή η ιστορία με τους ρώσικους σιδηρόδρομους. Έχω ταξιδέψει με ρώσικο σιδηρόδρομο, αλλά στη Σοβιετική εποχή, και έχω πιει τσάι στη διαδρομή Μόσχα, τότε Λένιγκραντ, και ήταν μια εμπειρία πραγματική. Ας ευχηθούμε ότι οι ρώσικοι σιδηρόδρομοι δεν θα εμποδιστούν να έρθουν στην Ελλάδα, μπας και αποκτήσουμε και εδώ σιδηρόδρομος, γιατί δεν πάει ούτε μέχρι την Πάτρα. Μέχρι το Κιάτο πάει ο σιδηρόδρομος. Αυτό είναι δηλαδή η ξεφτύλα, για να το πούμε λαϊκά. Τώρα θέλω να πω κάτι άλλο. Διάβασα στο Βήμα της Κυριακής για ένα θέμα το οποίο είχαμε αναφερθεί και εμείς, στη συνάντηση των Ελλήνων Δημάρχων με τους Γερμανούς. Mm. Μια συνάντηση που είχε γίνει πριν από μερικές μέρες. Ο Hans Joachim Fuchtel, πώς τον λένε αυτόν, ο εντεταλμένος της Άγγελα Μέρκελ, κάνει ένα απολογισμό της διετούς ενασχόλησής του με την Ελλάδα, σε συνέντευξη που δίνει στον ανταποκριτή του Βήματος και της ΕΡΤ, θυμίζω εγώ πάντα, του Νίκου του Χιλά, αγαπητού συνάδελφου. Και αυτός είχε πρωτοστατήσει στην συνάντηση αυτή. Και εκείνο που λένε ότι στη εικόνα της συνέλευσης αυτής ήταν εντελώς διαφορετική. Καταρχήν ο Φούχτελ φαίνεται ότι δεν θα είναι στην επόμενη κυβέρνηση. Θα πούμε και για αυτήν λίγα πράγματα. Γιατί κάπου τα βρίσκουν, κάπου δεν τα βρίσκουν. Μας αφήνουν σε μεγάλη αγωνία οι Γερμανοί. Ποιος θα μας κυβερνήσει από την Ευρώπη, γιατί δεν μας φτάνουν οι Αμερικανοί επικυρίαρχοι, έχουν και τους βαστάζους στην Ευρώπη να ασχολούνται με τα ευρωπαϊκά θέματα, και οι βαστάζοι αυτοί είναι οι Γερμανοί. Γιατί έχουμε συνηθίσει να τα ρίχνουμε όλους τους Γερμανούς, οι οποίοι είναι και αυτοί υπάκουοι στους Αμερικανούς. Μην ξεχνάμε ότι απλώς κάλεσαν τον Αμερικανό πρεσβευτή να μιλήσουν για την παρακολούθηση του τηλεφώνου της Μέρκελ. Αυτό ήταν η μεγάλη αντίδραση της Γερμανίας. Και η Μέρκελ δήλωσε, φεύγω τώρα από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά επειδή είμαστε στη Γερμανία κτλ., η Μέρκελ δήλωσε ότι δεν πρόκειται να σταθεί εμπόδιο η παρακολούθηση, η υποτιθέμενη, όπως λένε οι παπαγάλοι μας, παρακολούθηση του τηλεφώνου της, από τους Αμερικανούς, στην διακρατική ευρωπαϊκή-αμερικανική εμπορική συμφωνία. Σε αυτή τον, που θα προσδεθεί ακόμα περισσότερο η ευρωπαϊκή οικονομία στην αμερικάνικη. Λοιπόν, όπως διαβάζω, η εικόνα της συνέλευσης των Ελλήνων και των Γερμανών δεν θύμιζε όντως τις παλιές. Οι 200 περίπου Γερμανοί δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβολοι παρακολουθούσαν με έκπληξη τους εισάριθμους Έλληνες ομολόγους τους να αφήνουν ξαφνικά τις χιλιοϊπωμένες φράσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας και αλληλεγγύης και να θέτουν στο επίκεντρο της συζήτησης το κυρίαρχο για την Ελλάδα πολιτικό θέμα, το δημοσιονομικό χρέος.
Τους εκθέσαμε ότι αν δεν γίνει κούρεμα ή άλλη διευθέτηση του χρέους, δεν θα υπάρξουν επενδύσεις και κατά συνέπεια καταπολέμησης ανεργίας. Και αυτό θα επηρέαζε αρνητικά και τη συνεργασία στο σενάριο τομέα της αυτοδιοίκησης. Η τέταρτη συνέλευση ήταν και από άλλη άποψη πρωτοποριακή, στο βαθμό που σήμερα τη χειραφέτηση των εκπροσώπων της αυτοδιοίκησης από την κυβερνητική κηδεμονία έγινε προσπάθεια να αποδεσμευτεί από την κηδεμονία της κυβέρνησης. Θέλω να σας πω ότι πριν 2 ώρες περίπου μετέδωσε το BBC ότι έκανε τα εγγένεια ο Πρωθυπουργός της Τουρκίας, ο Ρετσέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Μεγάλης Σύραγγας, που ενώνει τις 2 όχθες την Ευρωπαϊκή και η υπόγεια Σύραγγα, την Ευρωπαϊκή Τουρκία με την Ασιατική. Έτσι έρχεται πιο κοντά στην Ευρώπη η Τουρκία, παρόλο που η Ευρώπη δεν τη θέλει. Ένα άλλο δημοσίευμα πάλι από το Βήμα, αναφέρεται από το Βήμα της Κυριακής, αναφέρεται σε αυτό σε αυτή την πονεμένη ιστορία που σε όλη τη διάρκεια της δημοσιογραφικής μου καριέρας στις εφημερίδες, όταν αναφερόμουν σε αυτήν που λέγανε «Το Κυπριακό δεν πουλάει». Λοιπόν, η Τουρκία βιάζεται να επιλύσει το Κυπριακό για έναν ακόμα λόγο. Έχει βουήξει η ιστορία με το αέριο που διαθέτει η Κύπρος. Έχει βουήξει η ιστορία με το τόξο που δημιουργείται Ισραήλ, Κύπρου και Αθήνας και Ελλάδας. Και ταχεία διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού επιθυμεί η Τουρκία, άποψη την οποία φαίνεται να συμμερίζονται απολύτως τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία εξάλλου ξέρουμε πώς ακριβώς θέλουν να λύσουν το Κυπριακό. Έτσι, θυμόσαστε την περίφημη ιστορία του Ανάν, του σχεδίου Ανάν, που έθετε την Κύπρο όχι ως ανεξάρτητο κράτος, πάλι υπό την κηδεμονία διαφόρων χωρών, όπως η Ελλάδα και η Τουρκία, και ενός αμερικανικού δικαστηρίου. Μην τυχόν και φύγουν απ' έξω, με βρετανικές βάσεις στο νησί. Λοιπόν, αφήστε τα τώρα, μιλάμε για μια πονεμένη ιστορία και η λύση, η άγκυρα διακηρύττει σε όλους τους τόνους ότι είναι έτοιμη για λύση και ουσιαστικά φωτογραφίζει το διάστημα από τον Νοέμβριο ως τον Μάρτιο του 2014 ως επαρκές και ικανό να βρεθεί λύση. Σε αυτό το πλαίσιο, το σενάριο μιας ενδιάμεσης συμφωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει τις βασικές παραμέτρους μιας λύσης, δεν μπορεί να αποκλειστεί. Θεωρείται ελκυστικό απορισμένα από τα εμπλεκόμενα μέρη, ενώ θα μπορούσε να συνδυαστεί με πρόοδο στο θέμα της επιστροφής της αμοχώς του. Είναι το κερασάκι στην τούρτα. Είναι αυτό που μας έλεγε κάποιος εκεί έξω από το μουσείο, φιστικάκι δολματάκι. Μια άλλη εποχή, πηγαίναμε τα ζευγαράκια σε ένα καφενείο έξω απέναντι από το μουσείο, στο Προάβλιο, και ερχόταν ο άλλος με το καλάθι με τα φιστίκια, τα οποία έκαναν 1 δραχμή το σακουλάκι, και άφηνε, άμα ήσασταν 2 άτομα, 2 φιστικάκια πάνω στο τραπέζι, έλεγε φιστικάκι δολωματάκι, εσύ το έτρωγες και έπαιρνες με τα σακουλάκια, αγόραζες. Ναι, ναι. Η ενεργότερη εμπλοκή όμως της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την οποία δείχνει ότι επιθυμεί, η Λευκοσία δεν την θεωρεί ιδιαίτερα πιθανή. Και εγώ νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει μια, ας το πούμε, αδιαφορία για την επίλυση του Κυπριακού. Περισσότερο ίσως ενδιαφέρεται η αμερικανική πλευρά. Όχι περισσότερο, η μόνη που ενδιαφέρεται για να επιλυθεί το Κυπριακό με τον τρόπο που το θέλει. Και είχε στείλει και τον άνθρωπό της, τον Ανάν. Γιατί, μην ξεχνάμε, Γενικός Γραμματέας των ΗΠΑ δεν γίνεσαι αν δεν έχεις ευλογίες της Ουάσιγκτον. Και επειδή αυτή όλη η κατάσταση μου θυμίζει πάρα πολύ Καραγκούνα, θα ήθελα να το ακούσουμε πάλι αυτό το τραγουδάκι.
με αυτά λοιπόν φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής του Τρελού Τρελού Κόσμου. Θα είμαστε και πάλι εδώ αύριο στις 11 με τον Κώστα Μπετινάκη. Την Άννα Μορφούλη και τον Τρελό Τρελό Κόσμο. Γεια σας. Καλό μεσημέρι.